Ο τίτλος της εργασίας είναι η σχέση μεταξύ φυσικής δραστηριότητας και έλλειψης αλκοόλ μεταξύ φοιτητών ενός τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Η εργασία έγινε στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στα Τρίκαλα, σε συνεργασία με το Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στα Τρίκαλα. Τα στατιστικά δεδομένα για την κατανάλωση αλκοόλ τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες χώρες στην Ευρώπη είναι αποθαρρυντικά, καθώς δείχνουν ότι τα ποσοστά κατανάλωσης αλκοόλ είναι μεγάλα σε όλες τις ηλικίες. Η υψηλή κατανάλωση αλκοόλ έχει επιπτώσεις σε όλη τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, καθώς συνδέεται με καρδιακά προβλήματα, υπατικές νόσους με την εμφάνιση του καρκίνου, αλλά και με ψυχικές ασθένειες. Επιπλέον, εκτός από την υγεία του ίδιου του ατόμου που καταναλώνει αλκοόλ, επιρροές μπορεί να υπάρξουν και στο κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον. Το άτομο μπορεί να εκδηλώσει βίαιη συμπεριφορά, να γίνει επιθετικό, ενώ μπορεί να προκληθούν και τροχαία ατυχήματα. Οι νέοι κάνουν εξίσου το ίδιο κατάχρηση του αλκοόλ και του τσιγάρου, γιατί θεωρούν ότι τους καταξιώνει στις παρέες τους. Από την άλλη, μεγαλύτερες ηλικίες οδηγούνται στην κατανάλωση αυτών λόγω ψυχολογικών, προσωπικών προβλημάτων ή και για λόγους διασκέδασης. Η ενασχόληση με την άσκηση και γενικότερα τη φυσική δραστηριότητα έχει αποδειχθεί ότι επιδρά θετικά τόσο στην ψυχική όσο και στη σωματική υγεία του ατόμου. Έρευνες έχουν δείξει ότι η συστηματική φυσική δραστηριότητα έχει θετική επιρροή στην υγεία του ατόμου και επιφέρει τόσο φυσιολογικές όσο και ψυχολογικές προσαρμογές. Το αλκοόλ που χρησιμοποιείται από τους περισσότερους ενήλικες για την καταπολέμηση του άγχους, τη βελτίωση της ψυχικής διάθεσης, της κατάθλιψης και η άσκηση επιδρά στους ίδιους τομείς. Ωστόσο και η άσκηση βοηθάει στη ψυχική υγεία των ασκούμενων, ιδίως όσων είναι εξαρτημένοι. Από φυσιολογική άποψη, η ευεργετική της επίδραση της άσκησης μπορεί να σχετίζεται με την έκρηση της ενδορφίνης, η οποία δημιουργεί το αίσθημα της ευχαρίστησης. Ενώ υπάρχουν δεδομένα σχετικά με τη λήψη αλκοόλ και την επίδραση που έχει η άσκηση στην λήψη αυτού από τους ενήλικες, δεν υπάρχουν δεδομένα από το φοιτητικό πληθυσμό. Σκοπός της εργασίας ήταν να εξεταστεί η πιθανή σχέση μεταξύ της φυσικής δραστηριότητας και της λήψης αλκοόλ ατόμων που φοιτούν σε ένα τμήμα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Για τη μελέτη αυτή συμμετείχαν 100 φοιτητές, 48 άνδρες και 52 γυναίκες, ενός τμήματος επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της φυσικής δραστηριότητας, IPAC, και το ερωτηματολόγιο για την δοκιμασία ανίχνευσης διαταραχών χρήσης αλκοόλ, ODIL. Για τη στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε ανάλυση συσχέτισης κατά πύρσων για την έβριση πιθανών συσχετήσεων μεταξύ της φυσικής δραστηριότητας και της λήψης αλκοόλ. Το όριο σημαντικότητας ορίστηκε στο P μικρότερο του 0,05. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως υπήρξε μια χαμηλή θετική συσχέτιση μεταξύ της φυσικής δραστηριότητας και της επιθυμίας για διακοπή λήψης αλκοόλ. Δεν υπήρξε καμία άλλη συσχέτιση μεταξύ της δραστηριότητας, των σωματομετρικών χαρακτηριστικών και των παραγόντων που σχετίζονται με τη λήψη αλκοόλ. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν πως η άσκηση και η φυσική δραστηριότητα μπορεί να επηρεάζουν ελαφρώς την επιθυμία, ενώ απαιτούνται επιπρόσθετες μελέτες για να διευκρινιστεί κατά πόσο η άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό μέσο για τον περιορισμό της λήψης αλκοόλ.